Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Σας βλέπω και τους τρεις πολύ φρέσκους. Ναι. Είναι από την ξεκούραση. Είναι από το, από το μελομακάρονο και τον κουραμπιέ. Κοιτάξτε, εάν δεν ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα αυτά τα οποία λέγει η τουρκική ηγεσία και ο κύριος Ακάρ, θα ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικά. Mm. Εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν το κρύβω, ακούγοντας τις δηλώσεις του Ακάρ, διασκεδάζω αφάνταστα, δηλαδή διαβολεμένα. Και το λέω γιατί. Το λέω γιατί πρώτα-πρώτα βλέπω ότι ο κύριος Ακάρ πιθανότατα ετοιμάζεται να λάβει κάποιο δαχτυλίδι από τον κύριο Ερντογάν, ούτως ώστε να διευθετήσει και να διεκπεραιώσει ένα μέρος της θητείας του κυρίου Ερντογάν μέχρι τις εκλογές, ούτως ώστε να επομιστεί και τις ευθύνες τις οποίες έχει ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι, εάν μπούμε στο νομικό ζήτημα, πρέπει να ξέρει ο κύριος Ακάρ ότι εάν αγαπά τόσο πολύ τη Λοζάνη, δεν θα έπρεπε πρώτον να την κάνει κουρελόχαρτο στη Συρία και στο Ιράκ, δεύτερον θα έπρεπε την Ήμβρο και την Τένεδο να τις δώσει το καθεστώς αυτονομίας το οποίο δικαιούνται, τρίτον θα έπρεπε να τακτοποιήσει όλο το ζήτημα των περιουσιών των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως και των υπολείπων και του Πόντου. Τέταρτον, θα έπρεπε να ξέρει ότι καμία δικαιοδοσία πέραν των 3 ναυτικών μιλίων, όπου δεν υπάρχει επικάλυψη, δεν εμπίπτει στη σφαίρα δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Και ας σταματήσω εδώ, για να μην πω για τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος προβλέπει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα κάθε κράτους, και πώς είναι δυνατόν να μπορεί η Ελλάδα να ανταποκριθεί σε αυτό, ναι, εάν λάβει υπόψη του την εισβολή και κατοχή στην Τουρκία, την εισβολή στην Αμόχωστο πρόσφατα. Τώρα, κύριε καθηγητά, υπόθεση, από όσα σωστά λέτε, εμείς απλοϊκά καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία δεν κάνει τίποτα. Για να το πω εγώ έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι. Συνεχίζει να μας προκαλεί. Δεν κάνει, ενώ τηρεί αυτά που εκείνοι την βολεύουν. Έτσι. Όχι αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες. Δεν κάνει αυτά που λένε οι συνθήκες. Αυτό θέλω να πω. Σαφέστατα. Και το φεδρό στην όλη υπόθεση, πραγματικά φεδρό, ειλικρινά σας λέω, δεν το λέω τώρα για δημιουργία εντυπώσεων, το πόσο διασκεδάζομαι τις δηλώσεις των Τούρκων επισήμων, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Το ερώτημά μου είναι, και είτε με τον Ερντογάν, είτε με τον Ακάρ, είτε με τον επόμενο, για τη χρονιά που μας έρχεται, πώς βλέπετε να προδιαγράφονται οι σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας? Βλέπετε να υπάρχει ένταση, βλέπετε να περνάμε σε ένα άλλο, σας, το ακουστικό, παιδιά, αν μπορείτε. Κλείστε μας την επιστροφή, γιατί κύριε πρέπει Μάτι, να ακούμε τον καθηγητή και τον κύριο Να Ρουβού. Βάλω και τις τελευταίες παραμέτρους για να μας δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε την Τουρκία να μην κάνει κινήσεις στο πεδίο όπως έκανε πέρσι, αλλά να παίζει πολύ δυνατά στη διπλωματική σκακέρα, να στέλνει συνέχεια επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να βλέπουμε τον Ακάρ, τον Τσαβούσογλου, τον Τσελίκ να κάνουν δηλώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Όλα αυτά τι σημαίνει? Βλέπουμε τη Σοζτζού, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και τα πλάνα, να παίζει συνέχεια τα ίμια με ένα έγκαιρο παιχνίδι, θα έλεγα, γιατί συνήθως το Φλεβάρι γίνεται αυτό, τη Τσιπούρα στα ίμια. Ναι. 31 Δεκεμβρίου έβαλε ένα ακόμη βιντεάκι λέγοντας ότι είναι πολύ Ανδρέα, μακριά, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε. Θυμόμαστε όμως έτσι τι είχε γίνει το 96, πότε έσκασαν τα ίμια. Γενάρη ήταν τα ίμια, κύριε καθηγητά. Τότε το λέω γιατί ήμουν ανάφτη στο Αιγαίο τότε, γι' αυτό δεν το ξεχνάω. Ξεκίνησαν από Δεκέμβρη να παίζουν τέτοια βιντεάκια τα οποία λένε ότι η τουρκική ακτεωρός έδιωξε τους Έλληνες ψαράδες που τόλμησαν να πάνε στα Ήμια. Είδαμε ένα τέτοιο βιντεάκι πάλι στη Σοζτζού αυτή τη φορά, την αντιπολιτευόμενη Σοζτζού, να το τονίσουμε και αυτό, γιατί ο αντιπολιτευόμενος τύπος ξεκίνησε το παιχνιδάκι με τα νησιά στο Αιγαίο το που τάχα μου δεν ανήκουν στην Ελλάδα. Όπως επίσης, παράλληλα με τις δηλώσεις του ΑΚΑΡ, εξέδωσε 2 ναύτεξ η Τουρκία χθες που αφορούν 9 μήνες μέσα στο 22 για 3 πεδία βολής στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, και ερμηνεύθηκε αυτό από τον τουρκικό τύπο ότι είναι απάντηση στις αιτιάσεις της Ελλάδας ότι μπορεί να ανακηρύξει τα 12 μίλια στο Αιγαίο. Μαζεύονται πολλά. Έτσι. Και θέλουμε, κύριε καθηγητά, να μας πείτε, με βάση όλα αυτά που είπε ο Ανδρέας και ο Ντίνος και εγώ, πώς βλέπετε τη χρονιά που έρχεται να προδιαγράφονται οι σχέσεις μας με την Άγκυρα? Βεβαίως θα το απαντήσω. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Ρομπόπουλος το εξής, ότι πέταξε ο Ακάρ στον διεθνή εναέριο χώρο
Και πάνω από την Κύπρο στη, και ακριβώς, μη λαμβάνοντας βέβαια υπόψη καμία οδηγία της ICAO, η οποία προβλέπει και ορίζει το διεθνή εναέριο χώρο στο μάλλον την ελληνική δικαιοδοσία ρυθμίσεως πτήσεων στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Λοιπόν, πού βλέπω να πηγαίνει η υπόθεση? Πολύ σωστή η παρατήρηση της κυρίας Γκαντώνα, η οποία είπε ότι, αν θυμάμαι καλά, νομίζω η κυρία Γκαντώνα το είπε, ότι δηλαδή περιορίζεται σε πράξεις και προχωρεί σε φραστικό πόλεμο και σε διπλωματικό πόλεμο. Αυτή, δεν ξέρω, μάλλον η κυρία Γκαντώνα το είπε. Ναι, θέλα το είπε, κύριε καθηγητά. Και ήθελα και εγώ το είπε. Είπαμε πάντως ότι έχει αλλάξει κάπως, τέλος πάντων, το στυλ. Έχει μετατοπιστεί το πεδίο, θα λέγαμε. Εκείνο λοιπόν το οποίο παρατηρούμε είναι ότι αυτό είναι ένα θετικό σημείο για την Ελλάδα, με την έννοια του ότι ο κύριος Ερντογάν έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ότι αν τολμήσει να κάνει οποιαδήποτε σοβαρή ενέργεια, θα έχει μια σοβαρή απάντηση. Αυτό είναι θετικό. Το δεύτερο είναι ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τον ίδιο θόρυβο με τον κύριο Ερντογάν και να μην είμαι θα τόσο διακριτική όσο σε είμαι. Σε διπλωματικό επίπεδο ή σε στο πεδίο... Σε διπλωματικό επίπεδο. Το λέω. Όχι στο πεδίο της αντιπαραθέτησης και... στα Ίμια ή κάπου αλλού. Καταλάβατε πώς το λέω, κύριε Καθηγητά. Μα στα Ίμια ανταποκριθήκαμε θαυμάσια. Δηλαδή το ελληνικό λιμενικό εξεδίωξε την ακτεωρότητα. Δηλαδή διπλωματικά τι πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη σας? Καταρχάς θα πρέπει να μην αφήσουμε κανένα φόρουμ, και ιδιαίτερα τώρα που η Γαλλία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι σχέσεις μας με τη Γαλλία είναι άριστες, δεν θα πρέπει να αφήσουμε το προνομιούχο για μας ευρωπαϊκό φόρουμ χωρίς να αυξήσουμε τις απαιτήσεις μας ρεαλιστικά για επιβολή κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Και εδώ πέρα πρέπει να το κάνει όλος ο ελληνισμός της Μεσογείου, δηλαδή Αθήνα και Λευκωσία. Πρέπει δηλαδή να εγκαταλείψουμε την καινοφανή θεωρία η οποία οδήγησε τους Τούρκους στην αμόχωστο, ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Και πρέπει οι κυρώσεις, ειδικά αυτήν την περίοδο όπου η Τουρκία έχει αυτήν την οικονομική κατάσταση τη συγκεκριμένη, να απαιτηθούν οικονομικές κυρώσεις σοβαρότατες και όχι κατά εταιριών και προσώπων. Που τις βλέπουμε αυτές τις κυρώσεις, κύριε καθηγητά, από τη μεριά της Αμερικής. Δηλαδή βλέπουμε οικονομικές κυρώσεις από την Αμερική, δεν έχουμε δει ακόμα από την Ευρώπη. Ναι, και κοιτάξτε, να επιτρέψετε μου, κύριε Σιωμόπουλε, δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι βασιλικότερη του βασιλέως. Δεν μπορεί η Ευρώπη δηλαδή να είναι πιο ελληνική από ότι η Ελλάδα και η Κύπρος. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και ονοονοήτο. Μάλιστα. Αντρέα, μας έλεγες νωρίτερα και στο διάλειμμα ότι τις επόμενες εβδομάδες κάτι βλέπεις να γίνεται με τους Τούρκους και εσωτερικά αλλά και γενικότερα σαν την εξωτερική πολιτική τους, με τα προβλήματα που θα πάνε να μας δημιουργήσουν κατά κάποιο τρόπο. Είναι γεγονός ότι και στο εσωτερικό της Τουρκίας υπάρχουν σοβαρότατα θέματα. Οι καραμπόλες που έκανε στην οικονομία, έτσι να τις πω, τα γη Περντογάν, το κρυφό επιτόκιο χωρίς όρια που ανακοίνωσε, βλέπουμε ότι μπορεί να προκάλεσε μία ξαφνική άνοδο στην αξία της τουρκικής λίρας, όμως βλέπουμε ότι έχασε ήδη ένα 10% μέσα στην εβδομάδα και η οικονομία λέγει ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρά πράγματα και στο εσωτερικό. Ήδη πρέπει να σας πω ότι ξυπνήσανε χθες οι Τούρκοι πολίτες με ανατιμήσεις σε όλα τα πεδία, από το πετρέλαιο, τους μπήκε καλά στα διόδια, στο φυσικό αέριο. Καταρχάς έχει πει ότι είναι χάριστος ότι υπάρχει ανεργία στη χώρα. Έτσι. Το ακούσαμε και αυτό το μήνυμα μέσα στην εβδομάδα. Εδώ κατηγόρησε την Αμερική, την Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι... Το θέμα είναι όμως πώς θα τα αντιμετωπίσει αυτά. Η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει να πέφτει ο Ερντογάν. Δεν έχει σημασία αν δείχνει υπερβολικά χαμηλά ποσοστά στο κάτω από το μπορεί 32%, αλλά το ότι για να γυρίσει το παιχνίδι πρέπει να γυρίσει την οικονομία. Για να γυρίσει την οικονομία νομίζω πρέπει πράγμα να αλλάξει τις εξωτερικές του σχέσεις, να τα βρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό βλέπουμε ότι είναι αναγκασμένος να το κάνει. Έκανε μια πρώτη κίνηση.
επανεκκίνησε τις σχέσεις με την Αρμενία. Δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες και αν θα προσπαθήσει να αναστρέψει αυτό το κλίμα, διότι αν δεν λυθούν τα θέματα στην εξωτερική πολιτική, η οικονομία μόνη της μέσα δεν θα διορθωθεί. Και όλα αυτά όμως πώς μεταφράζονται εδώ στο ιστορικό το δικό μας, κύριε Μάς? Δηλαδή αυτά τα προβλήματα πώς μπορεί να μας επηρεάσουν, τον Τούρκο εννοώ. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε αυτό που είπε ο κύριος Ρομπόπουλος, ότι οι σχέσεις με την Αρμενία, πέραν από το επιφανειακό τους χαρακτήρα, έχουν και τον, ας την πούμε διπλωματικά, την ενθάρρυνση της Ρωσίας. Δηλαδή η Ρωσία στην τελευταία συνάντηση που έγινε μεταξύ Αζερβαϊτζάν, Τουρκίας, Αρμενίας και Ρωσίας, επέβαλε στην Τουρκία να διορθώσει την πολιτική της απέναντι στην Αρμενία ή τουλάχιστον να δώσει αυτές τις εντυπώσεις. Να. Και αυτό το κάνει και η Ρωσία, γιατί με την οξύτητα αυτή τη στιγμή που αποδεικνύεται να υφέρπει εις το ουκρανικό μέτωπο και τις συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Μπάιντεν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλει και αυτή να μετριάσει το κλίμα στην περιοχή. Πάμε τώρα στο τι πρέπει να περιμένουμε εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς κατά τη γνώμη μου, αγαπητοί φίλοι, είμαστε έτοιμοι, τουλάχιστον σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Και ειλικρινά σας λέω, εάν η Τουρκία αποπειραθεί να κάνει το οτιδήποτε, και ομιλώ πέραν του φραστικού ή του ψαροκάικου, το οποίο είναι και αυτό σοβαρό, δεν το υποτιμώ, έτσι, αλλά πέραν αυτών θα λάβει απαντήσεις οι οποίες θα την φέρουν προ δημιουργών εκπλήξεων. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει στην παρούσα φάση? Κοιτάξτε, η Τουρκία μπορεί να έχει την έμπνευση να κάνει οτιδήποτε. Παραδείγματος χάρη, λέω γιατί ακούσαμε ανάλογο... ότι έχουμε σεβδά για τα εξοπλιστικά, ακούσαμε χθες ότι προκαλούμε εμείς τα ίδια. Εμείς έχουμε σεβδά, αυτοί δεν έχουν, οι οποίοι εξοπλίζονται τα τελευταία 20 χρόνια. Εμείς αποφασίσαμε να εξοπλιστούμε τα τελευταία 2 χρόνια, διότι μέχρι τώρα δεν αγοράσαμε ούτε βίδα. Λόγω μνημονίων. Ναι, όχι μόνο λόγω μνημονίων. Και τώρα ουσιαστικά η οικονομική μας κατάσταση δεν είναι ανθυρή. Έτσι. Είναι λόγω ιεραρχήσεων, κύριε Σιωμόπουλε. Φωστά. Και όταν έχουμε θεωρίες του τύπου θα το ρισκάρουμε, είναι πρόσφατες αυτές. Αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, το γνωρίζουν οι Τούρκοι, δηλαδή ότι αν τολμήσουν σπιθαμί να πάνε να διεκδικήσουν ότι θα πάρουν απάντηση που θα τους τσούξει πολύ. Το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλιώς θα το είχαν κάνει ήδη, κύριε Σιωμόπουλε. Αυτό το είχαν κάνει, λέτε? Βεβαίως, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και εκείνο το οποίο πραγματικά είναι αστείο και πραγματικά γέλασα, δηλαδή πραγματικά μου πρόσφεραν υπέροχες γιορτές οι Τούρκοι. Συγκινήθηκα ειλικρινά όταν άκουσα το ενδιαφέρον του κυρίου Τσαβούσογλου για τις δαπάνες της Ελλάδος, οι οποίες είναι υπερβολικές, ενώ η οικονομία της δεν την αντέχει. Είδατε πόσο ενδιαφέρον υπάρχει. Ενώ αυτόν η οικονομία σφίζει από ζωή. Ναι, ναι. Ειλικρινά αυτόν τον άνθρωπο τον λάτρεψα όταν τον άκουσα. Πόσο μας συμπονά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δηλώνει τι? Επειδή πάντα είμαι αντικειμενικός, δηλώνει ότι ακολουθούμε αυτή τη στιγμή στον τομέα των εξοπλισμών μια θαυμάσια πολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, να τη συνεχίσουμε με γρηγορότερους ρυθμούς όμως. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε νομίζω πάρα πολύ. Κάναμε έτσι μια πρώτη συζήτηση για το τι μελιγενέστε. Τα έβαλε ο κύριος καθηγητής σε μια σειρά, νομίζω, σειρά τα θέματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα βάλει σε σειρά. Ξέρετε, κύριε δούμε. Καθηγητά, σας παρακολουθούν και σας ακούνε από τη δίπλα από τη γείτονα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Βλέπω τα βίντεό μας με τουρκικό υποτιτλισμό και ακριβώς, πολύ χαίρομαι ειλικρινά. Ακριβώς, αυτό ήθελα να επισημάνω. Λοιπόν, Αντρέα μου, ευχαριστούμε καλή πολύ. Χρονιά και πάλι. Επίσης, κύριε καθηγητά. Με υγεία. Με υγεία. Είστε καλά. Σας χαιρετούμε.